Θεωρώ ότι η σημερινή μας συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για τη στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά για την πορεία που ανοίγει η συγκεκριμένη στιγμή, η σημερινή στιγμή, αλλά και οι εκλογές. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια αφετηρία για τη συγκρότηση μιας αριστεράς που να έχει τα χαρακτηριστικά της αντικαπιταλιστικής και μαρξιστικής αριστεράς, να αποτελεί ένα πόλο για την ανασύνθεση ολόκληρης αριστεράς. Ευτυχώς μπορεί να υπάρξουν και άλλοι πόλοι, να συμπορευτούμε με τους άλλους πόλους και να είμαστε τμήμα αυτού του κινήματος και αυτής της αριστεράς που θα ανατείλει την αμέσως επόμενη περίοδο. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει από ένα σωστό σημείο που είναι η αιμονή στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου, δηλαδή η αιμονή από τη μια μεριά σε ένα μοντέλο οργάνωσης το οποίο είναι πλουραλιστικό, το οποίο είναι εναντίον της λιτότητας και το οποίο είναι εξωτερικό ως προς το κράτος και τις πολιτικές του κεφαλαίου. Εξωτερικό και αντίπαλο ως προς το κράτος και τις πολιτικές του κεφαλαίου. Αυτό είναι το μοντέλο της διακυβέρνησης και το μοντέλο της πολιτικής, το οποίο απέτυχε ακριβώς επειδή εγκαταλείφθηκε. Επομένως, πρέπει να βγάλουμε πρώτα απ' όλα συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα πορεία μας. Το ερώτημα είναι γιατί και είναι ερώτημα και για μας, διότι αυτή την πορεία πρέπει να αποφύγουμε. Πρώτα απ' όλα έχω να παρατηρήσω το εξής στο μεγάλο αυτό ερώτημα που μας απασχολεί. Ότι ως φορέας πολιτικής ενότητας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την αρχή ανοιχτός στην είσοδο αστικών ιδεολογικών υποσυνόλων στο εσωτερικό του. Υποσυνόλων που εμπολείς κατάγονται από την ιστορική μήτρα της αριστεράς, δηλαδή την ΕΔΑ και το ΚΚΕ. Και που υπό συνθήκες, και μια τέτοια συνθήκη ήταν η ανάληψη της διακυβέρνησης, μετατρέπονται σε κυρίαρχες αστικές πολιτικές γραμμές. Μία από αυτές τις αστικές πολιτικές, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση αλλά και άλλων, που σταδιακά κυριάρχησε μέσα στον ηγετικό ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησε πως η Ελλάδα μετά την κρίση του 2008-2009 μπορεί να κυβερνηθεί με βάση τις κοινωνικές ισορροπίες της περίοδου πριν από την κρίση. Υιοθέτησε έτσι μια πολιτική ιστορικού συμβιβασμού. Δηλαδή πίστεψε στην ύπαρξη κοινών, έστω τακτικών επιδιώξεων, ενδεχομένως και συμφερόντων, αλλά σίγουρα τακτικών επιδιώξεων μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας μέσα στην κρίση, που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μέσα από πολιτικές τελειώματος της ύφεσης, μέσα από πολιτικές ανάπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε την ανάπτυξη με μια δικιά του λέξη, αλλά στην ουσία εννοούσε την καπιταλιστική ανάπτυξη. Περιέγραψε την ανάπτυξη με τη λέξη παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά δεν εννοούσε τίποτα περισσότερο από τη συσσόρευση κεφαλαίου, τη διευρυνόμενη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, διότι δεν συνέδεσε αυτό το σύνθημα, αυτή την προοπτική, με τη συμπίεση της αγοράς και του κέρδους. Δεν σημαίνουν, αυτό θα έπρεπε να σημαίνουν, αιμονή στο πρόγραμμα των ριζοσπαστικών τομών που απέρεαν από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καθήκον μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, να δούμε γιατί αυτό δεν συνέβη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ανασύνθεση της αριστεράς που θέλουμε. Η λιτότητα, το Μνημόνιο 3, η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική ατζέντα δεν αποτελούν λάθος. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να κατανοήσουμε. Δεν αποτελούν αντιαναπτυξιακή πολιτική, δεν μπορούν να αποτελούν αντιπολιτική καταστροφής της οικονομίας και της χώρας. Αποτελούν την αυθόρμητη στρατηγική του κεφαλαίου για την έξοδο από την κρίση.
με μια κοινωνία αναμορφωμένη και προσαρμοσμένη στα συμφέροντα της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης. Και στοιχείο αυτής της κοινωνίας είναι η περιθωριοποίηση ενός κομματιού της. Το πέταγμα στη γωνία, ένας διεισμός πάρα πολύ γνωστός και ορατός διαγυμνού οφθαλμού σε όποιαν ή όποιον έχει ταξιδέψει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για μια στρατηγική μείωσης του κόστους αναμονάδα παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή ύφεσης που λειτουργεί ως δημιουργική καταστροφή, διότι αυξάνει το ποσοστό κέρδους και ταυτόχρονα επιταχύνει τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Σας θυμίζω ότι το βασικό σύνθημα μετά τις ευρωεκλογές ήταν το να αντικαταστήσουμε το σύνθημα κυβέρνησης αριστεράς με το σύνθημα κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας και κοινωνικής σωτηρίας, να μιλάμε για τη λιτότητα ως ένα λάθος και να λέμε ότι θα φέρουμε την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση σε ολόκληρη τη χώρα, αγνοώντας την διαχωριστική γραμμή που διασχίζει την κοινωνία μας, την ταξική σύγκρουση. Στρατηγική λοιπόν απελευθέρωση του κεφαλαίου είναι η λιτότητα από τα δεσμά των εργατικών δικαιωμάτων και των μέτρων κοινωνικής προστασίας που κατακτήθηκαν από την εργατική τάξη στο παρελθόν με τους αγώνες της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ζητάω να κοιτάξουμε για άλλη μια φορά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, αλλά από τη μεριά του ναι, από τη μεριά του αντιπάλου. Στον κόσμο του ναι, στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, δεν ανήκουν μόνο οι καναλάρχες, τα λεγόμενα παλιά κόμματα και η ολιγαρχία. Ανήκουν επίσης όλα εκείνα τα αφεντικά που απείλησαν τους εργαζόμενούς τους ότι θα χάσουν τη δουλειά τους αν ψηφίσουν όχι. Ανήκει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διοικητικού και Ερευνητικού Προσωπικού, της ΠΟΣΔΕΡ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κλπ. Ένα ολόκληρο μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και διαριθμητικά μειοψηφικό, εντούτοις οικονομικά και πολιτικά κυριαρχό το άρχον συγκρότημα, πάλεψε φανατικά υπέρ του ναι, υπέρ του μνημονίου, το μπλοκ της εξουσίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι η σύγκρουση της κοινωνίας μας, της Ελλάδας, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μόνο, ή κυρίως, είναι ένα ολόκληρο μπλοκ, το άρχον συγκρότημα, το οποίο επέβαλε μέσα στους μηχανισμούς του κράτους, δηλαδή μέσα από μηχανισμούς όπως η Σύνοδος των Αρχηγών των Κομμάτων, η Βουλή, η Ομάδα Διαπραγμάτευσης κτλ. Επέβαλε στο να μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη το όχι σε ναι. Η ιστορία του καπιταλισμού δείχνει αυτό που γνωρίζουμε για τη θεωρία του Μάρξ. Μόνιμες κρίσεις δεν υπάρχουν. Είναι συμπέρασμα του Μάρξ, αλλά είναι και ιστορικό συμπέρασμα άμα κοιτάξει κανείς τους αιώνες της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Σε όλη την ιστορία του καπιταλισμού, η κυρίαρχη μέθοδος εξόδου από την κρίση, σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, υπήρξε η συρρήκνωση των εργατικών και λαϊκών εισοδημάτων, η μεταφορά πλούτου και ισχύως από τον κόσμο της εργασίας στο κεφάλαιο. Γι' αυτό επιμένουν σε αυτή την πολιτική, γι' αυτό είναι άσκοπο και πεδαριώδες, αν δεν είναι εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο, το να λέμε ότι απλώς κάνουν λάθος όσοι ακολουθούν την λιτότητα, οι σοσιαλιστές ή δεν ξέρω ποιοι υποτιθέμενοι σύμμαχοι. Εξαιρέσεις τύπου Ρούσβελτ υπήρξαν μόνο όταν υφίστατο πολιτικός κίνδυνος για το σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ιδρύθηκε, του ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου του Ιδρυτικού Συνεδρίου, αποτελούσε πολιτικό κίνδυνο για το σύστημα. Θεωρώ όμως ότι η λογική της παραγωγικής ανασυγκρότησης από τη στιγμή που έγινε κυρίαρχη οδήγησε στη σύγχυση των διαχωριστικών γραμμών. Και ας σκεφτούμε ξανά το πολιτικό κίνδυνο για το σύστημα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε? Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχε. Ήτανε μέτρα υποσχέσεων για φορολογική ελάφρυνση των μεσαίων τάξεων. Έλειπε συνεχώς οποιαδήποτε συμπίεση της αγοράς, η κοινωνική οικονομία, ο εργατικός έλεγχος
ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, έλειπε τα συγκεκριμένα μέτρα φορολογίας του πλούτου και έμενε μια αναπτυξιακή προοπτική. Αν το ζήτημα λοιπόν είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, ολόκληρη η χώρα θα έπρεπε να έχει ένα κοινό συμφέρον, να περάσει η οικονομία μας από την ύφεση στην ανάπτυξη. Ακόμα και αν στο στόχο αυτό προσθέταμε διάφορες ευχές του τύπου με δίκαιο τρόπο κτλ, η αποδοχή των προτεραιοτήτων της ανάπτυξης από την αριστερά διασφαλίζει την ηγεμόνευση των αστικών ιδεολογικών μύθων περί κοινού εθνικού συμφέροντος. Η βασική διαχωριστική γραμμή που διαπερνά την κοινωνία, η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, συγκαλύπτεται. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια προβληματική που αφοπλίζει την αριστερά ως αντικαπιταλιστική στρατηγική και κομμουνιστικό όραμα. Ας εντάξουμε λοιπόν όσα είπαμε σε ένα φλέγον ερώτημα, ένα ερώτημα του παρόντος. Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να μετασχηματίζεται από πολιτικό κίνδυνο για την καπιταλιστική στρατηγική εξόδου από την κρίση σε εναλλακτικό διαχειριστή αυτής της στρατηγικής, πότε άρχισε η μετάλλαξη? Μετά τις ευρωεκλογές, όταν έγινε φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσει, όπου το σύνθημα κυβέρνηση αριστεράς έγινε σύνθημα κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, στις 2 Οκτωβρίου του 2014, όταν ο τότε γραμματέας του κόμματος δήλωνε στο συνέδριο της Δημάρ ότι κανείς δεν περισσεύει στη Δημάρ και ότι επιδιώκουμε απόσπασμα μια συμφωνία εθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών δήλωνε ότι συμφωνούμε με το 70% του μνημονίου. Όταν υπογράφτηκε η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, όταν είδαμε την κυβέρνηση και ποια πρόσωπα συμμετείχαν, όταν δημοσιοποιήθηκε το 47-σέλιδο κείμενο των ελληνικών προτάσεων, που ήταν ένα μνημόνιο που προσπαθούσε να βρει ένα φύλλο σικής, ή μήπως τον Απρίλιο του 2015, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, όπου εξυμνούνται τα αποτελέσματα των προηγούμενων μνημονίων με τις διατυπώσεις που θα σας διαβάσω, είναι σύντομες αλλά αξίζει να τις έχετε υπόψη σας. Απόσπασμα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα προχώρησε σε πρωτοφανή οικονομική προσαρμογή με στόχο αφενός τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της αντιαγωνιστικότητας κόστους και στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, όπως η συγκράτηση του κόστους της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ο εξορθολογισμός του συστήματος υγείας, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είναι το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2015. Αν δεν το ξέρουμε είναι δική μας ευθύνη, αλλά φαίνεται ότι από πολύ καιρό το πράγμα φαινόταν ότι πάει για τη διαχείριση του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της κυρίαρχης στρατηγικής, δηλαδή της ρηλυκότητας των ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Και όχι σε αυτό που ισχυριζόταν ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που θα τηρήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου μπορούν να συμβάλλουν στην ανασύνθεση για την οποία αναγωνιζόμαστε. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν αποδέχτηκαν την υπερψήφιση του Τρίτου Μνημονίου δημιούργησαν την αναγκαία συνθήκη για την ανασύνθεση της αριστερής στρατηγικής που θα εκφράσει τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι σε αυτά του κεφαλαίου. Οι επερχόμενες εκλογές που προκλήθηκαν από αυτή τη στάση τους αποτελούν την αυτοεφετηριακή στιγμή για την ενδεχόμενη και αναγκαία διαδικασία ανασύνθεσης της αριστεράς. Λείπει όμως η συνθήκη
και ικανή για την οποία πρέπει να αγωνιστούμε από τώρα μέχρι και μετά τις εκλογές όλο το επόμενο διάστημα. Το ζητούμενό μας είναι η ανασύνθεση μιας μαρξιστικής αριστεράς που να έχει σαφή αναφορά στα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης και του κόσμου της εργασίας. Το κύριο μέτωπο είναι το εσωτερικό. Η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκύψει και προκύπτει μέσα από αυτή τη σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η αριστερά παραμένει αριστερά όταν γιώνεται σε αυτά τα εργατικά συμφέροντα και τα φέρνει στο πολιτικό προσκήνιο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ζητούμενο δεν μπορεί να είναι η υποκατάσταση των ταξικών αγώνων και του ταξικού προγράμματος με ένα νέο κυβερνητισμό, οποιονδήποτε κυβερνητισμό, ούτε αυτό της νομισματικής πολιτικής στη φορά αυτή. Το ζήτημα του νομίσματος έρχεται χρονικά και ενοιολογικά δεύτερο. Προφανώς κανένα νόμισμα δεν είναι φετίχ, αλλά και για κανένα νόμισμα δεν έχουμε αυταπάτες, όπως δεν έχει αυταπάτες η μερίδα εκείνου του τμήματος της γαλλικής δεξιάς που θέλει την επιστροφή στο γαλλικό φράγκο. Και κλείνω με ένα πολύ σύντομο ζήτημα, αλλά που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε εν όψη του εκλογικού αγώνα. Υπάρχει κόσμος που αποστασιοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να εντάσσεται στη λαϊκή ενότητα. Υπάρχει επίσης άλλος κόσμος που δεν ήταν ενταγμένος στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδιαφέρεται για όλη αυτή τη νέα διαδικασία και τον αναβρασμό που έχει ανοίξει στην αριστερά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η προϋπόθεση για την ανασύνθεση της αριστεράς, η συγκρότηση ενός δικτύου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα πρωτογενούς επικοινωνίας και συντονισμού της δράσης ενός κοινωνικού, αυτού του κοινωνικού δυναμικού, χωρίς κατ' ανάγκη να πρόκειται για ένα δυναμικό της ίδιας κομματικής ένταξης, το οποίο είναι ένα δυναμικό που έχει και εμπειρία, έχει ενταχθεί στους αγώνες, έχουμε βρεθεί όλοι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί δίπλα σε εμάς για την περίοδο που έρχεται μετά, που θα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και η προεκλογική περίοδος. Ευχαριστώ πολύ.